Κατά καιρούς και στο παρελθόν έχω πέσει σε πάρα πολλές τεχνικές και όλες οι τεχνικές όταν κάτι το επαναλαμβάνεις, όπως έχω βάλει και την τεχνική του Τέσλα, όταν κάτι το επαναλαμβάνεις πολλές φορές, αυτό το οποίο το επαναλαμβάνεις σου γίνεται συνήθεια. Και οι συνήθειές μας καθορίζουν τη ζωή μας. Γι' αυτό λέω, δείτε, ποιες είναι οι συνήθειές σας. Αυτός είστε κιόλας. Ανάλογα με τις συνήθειες που έχετε, αυτός είστε κιόλας. Και οι συνήθειες είναι όλες προγράμματα που είναι στο υποσυνείδητό μας. Στο μέρος εκείνο του εγκεφάλου που λέγεται υποσυνείδητο και το υποσυνείδητο καθορίζει τη ζωή μας. Γιατί οτιδήποτε το υποσυνείδητο το πιστέψει σαν τη μόνη αλήθεια μας, αυτό θα μας εμφανίζει συνεχώς και στη ζωή μας. Πράγματα δηλαδή που δεν μας έρχονται στη ζωή μας έτσι όπως τα θέλουμε, επιθυμίες που δεν πραγματοποιούνται, όνειρα που δεν πραγματοποιούνται, στόχοι που δεν τους πετυχαίνουμε. Είναι γιατί το πρόγραμμα που έχουμε εκεί, στο κομμάτι εκείνο του μυαλού μας που λέγεται υποσυνείδητο, δεν τα υποστηρίζει. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα πώς θα αλλάξει? Με το να φτιάξουμε μια νέα συνήθεια. Και πώς θα φτιάξουμε μια νέα συνήθεια? Μέσω της επανάληψης. Όπως όταν χρειάστηκε να μάθουμε ένα μουσικό όργανο, μια ξένη γλώσσα, όταν ήμασταν ακόμα πιο μικροί, την αλφαβήτα. Πώς τα μάθαμε όλα αυτά? Μέσω της επανάληψης. Δεν τα διαβάσαμε μία φορά, δεν κάναμε μία φορά πράκτης, πρακτική και okay, όλα τα μάθαμε. Μέσω της επανάληψης κάτι μας έγινε συνήθεια, πέρασε στο υποσυνείδητο, νέο πρόγραμμα και πλέον το κάνεις και μηχανικά. Δηλαδή μηχανικά διαβάζεις τα αγγλικά, μηχανικά θα παίξεις την κιθάρα, ξέρεις πώς να παίξεις την κιθάρα, το πιάνο, οτιδήποτε. Οπότε αυτό θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας, στο μυαλό μας, στον εγκέφαλό μας, καθημερινά πράγματα από τη ζωή την οποία επιθυμούμε να ζήσουμε. Και αυτή η τεχνική είναι άλλος ένας τρόπος να επαναλάβουμε την επιθυμία μας 3 φορές την ημέρα για 90 δευτερόλεπτα την κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ λίγο, γι' αυτό και είναι εύκολη. Είναι εύκολη. 90 δευτερόλεπτα μόνο χρειάζονται. Απλά βάλτε στο ξυπνητήρι σας, βάλτε στο τηλέφωνό σας κάτι να χτυπάει τέλος πάντων και να σας υπενθυμίζει ότι το πρωί μόλις ξυπνήσετε, κάποια στιγμή μετά το μεσημεριανό προς το απόγευμα και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, θα πρέπει για 90 δευτερόλεπτα, που πάλι μπορείτε να βάλετε το ξυπνητήρι σας μόνο μέχρι 90 δευτερόλεπτα, για να σας υπενθυμίζει να κάνετε αυτή την πρακτική, αυτή την άσκηση. Οι φράσεις που θέλω να χρησιμοποιήσετε είναι φράσεις που θα περιέχουν την επιθυμία σας. Μπορείτε να τις κρατήσετε πιο γενικές. Το χρήμα ρέει άφθονο στη ζωή μου. Ζω μέσα στην αφθονία και τον πλούτο. Έχω οικονομική ανεξαρτησία. Βρήκα τον ιδανικό σύντροφο. Γύρισε ο πρώην μου και πλέον ζούμε μαζί ευτυχισμένοι. Έχω υγεία και ευεξία. Το σώμα μου μοιάζει σαν να είμαι 25 χρονών. Οτιδήποτε. Ή θα το κρατήσετε έτσι λίγο πιο γενικό, θα μιλάτε για αυθονία, για πλούτο, για οικονομική ανεξαρτησία, για ιδανικό σύντροφο, θα το πάτε πιο συγκεκριμένο και θα πείτε ακόμα και όνομα. Όπως είπα, γύρισε ο πρώην μου, ο Τάδε, ή θα πείτε ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένος ο ή μαζί μου. Δηλαδή μπορείτε είτε γενικά είτε και συγκεκριμένα. Απλά το γενικά πάντα ανοίγει. Σας δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες να προσελκύσετε κάτι πολύ καλό και θετικό και μεγάλο στη ζωή σας. Δηλαδή, αν πείτε ότι βρήκα τον ιδανικό σύντροφο και μαζί ζούμε ευτυχισμένοι, ο ιδανικός σύντροφος, εσύ μπορείς στο μυαλό σου να θέλεις τον Μπάμπη, την Κατερίνα, έτσι, άντρες, γυναίκες αντίστοιχα, όμως τι πειράζει αν είναι ακόμα καλύτερος ή ακόμα καλύτερη. Μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Οπότε αν βάλεις ιδανικός σύντροφος, και δεν είναι ο Μπάμπης, η Κατερίνα, η Κική, ο Μανώλης, οποιοδήποτε, θα είναι όντως ο ιδανικός σύντροφος που μπορεί να είναι κάποιος άλλος, αλλά θα είναι καλύτερος ή καλύτερη από αυτούς ή αυτές που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε αυτές τις φράσεις, όταν θα τις λέτε, θέλω να τις νιώθετε κιόλας. Το έχουμε πει ότι σημαντικό ρόλο παίζει και ένα μεγάλο κλειδί και σημαντικό κλειδί είναι το ανυψωμένο συναίσθημα, δηλαδή μην τις λέμε έτσι ξερά τις προτάσεις, ξερά τις λέξεις,
αλλά να τις νιώθουμε, αυτά τα 90 δευτερόλεπτα, να τις νιώθουμε. Δεν θα σας πάρει πολύ το να πείτε το πρωί, το απόγευμα κάποια στιγμή και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, βρήκα τον ιδανικό σύντροφο και μαζί του ζω ευτυχισμένη, ζω τον απόλυτο έρωτα. Και θα το λέτε συνέχεια, θα το επαναλαμβάνετε για 90 δευτερόλεπτα, θα τις νιώθετε τις λέξεις, θα νιώθετε τις προτάσεις που λέτε. Και αν θέλετε για αυτά που επιθυμείτε να βλέπετε στην καθημερινότητά σας και ενδείξεις, αποδείξεις, σημάδια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την φράση «πάντα βλέπω ενδείξεις». «Πάντα βλέπω ενδείξεις στη ζωή μου απόλυτης αυθονίας». «Πάντα βλέπω ενδείξεις στη ζωή μου ότι έχω τον ιδανικό σύντροφο». Πάντα βλέπω ενδείξεις, πάντα βλέπω πλούτο και αυθονία στη ζωή μου, πάντα βλέπω τον πρώην μου που με παρακαλάει για επανασύνδεση και γύρισε πίσω μετανιωμένος, ξέρω εγώ. Αν θέλεις δηλαδή, λέγοντάς το αυτό ότι πάντα βλέπω ενδείξεις, ο νους μας θα κατευθυνθεί, ο εγκέφαλός μας θα κατευθυνθεί προς το να μας δείχνει καθημερινά ενδείξεις της επιθυμίας μας, αυτού που επιθυμούμε. Του πράγματος που επιθυμούμε, του προσώπου που επιθυμούμε, του οτιδήποτε επιθυμούμε. Έτσι, κάτι λίγο, ένα tip είναι αυτό, γιατί καμιά φορά όταν βλέπεις ενδείξεις και σημάδια γύρω σου, λες και έχεις το νου σου, γιατί λέγοντάς το αυτό ουσιαστικά κατευθύνεις τον εγκέφαλό σου προς τα εκεί, έχεις το νου σου κιόλας και θα αρχίσεις να βλέπεις ενδείξεις. Οπότε, οι τεχνικές τώρα αυτές, γιατί κάποιοι χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές και είχατε πάρα πολύ όμορφα αποτελέσματα και τα βλέπω στα σχόλια. Όλες αυτές οι τεχνικές είναι στο playlist Manifesting with Fanny, εκεί θα τα βρίσκετε. Και όσοι είστε νέοι στο κανάλι μου, το κουμπάκι εγγραφή, το κουδουνάκι δίπλα όλες, για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, μην ξεχνάτε να πατάτε το like. Και αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει τα βίντεο που βλέπετε κι εσείς, μπορείτε να τα κάνετε και κοινοποίηση. Θα χαρώ πολύ. Κάποιες τεχνικές πιάνουν σε κάποιους, κάποιες δεν πιάνουν και πιάνουν άλλες τεχνικές. Είναι ανάλογα τις αντιλήψεις που έχει ο καθένας μας, τις πεπιθήσεις που έχει ο καθένας μας και το πόσο σκληρές και άκαμπτες είναι αυτές οι πεπιθήσεις. Και μπορεί μία τεχνική τώρα να σας κάτσει που λέμε και η ίδια τεχνική να τη χρησιμοποιήσετε για κάτι άλλο και να μην σας γίνει. Και μπορεί να δοκιμάσετε μια άλλη τεχνική και να σας γίνει. Οι τεχνικές πάντα τις διαλέγετε με βάση αυτό που το μέσα σας τι σας λέει, δηλαδή το ένστικτό σας, αυτό που λέμε τι θα σας κάνει κλικ, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για οτιδήποτε επιθυμείτε. Οπότε αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να κάνει ή να μην κάνει κάτι, να διαλέξει το ένα ή κάτι άλλο, κανένα πρόβλημα. Απλά θα δείτε ότι οι περισσότερες τεχνικές βασίζονται στην επανάληψη. Αυτό όμως που δεν θέλω να ξεχνάτε να κάνετε είναι να διαβάζετε καθημερινά τους 5 στόχους σας, τις 5 επιθυμίες σας που είπαμε ότι τις έχουμε γραμμένες και τις διαβάζουμε πρωί μόλις ξυπνήσουμε και βράδυ πριν κοιμηθούμε. Για όσο. Αυτό δεν θέλω να το διαλέγετε και να αφήνετε στο αν θα σας κάνει κλικ ή όχι. Αυτό με τους στόχους πρέπει να γίνει καθημερινά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι στόχοι, το να τους διαβάζουμε και να τους μελετάμε κάθε μέρα, 2 φορές την ημέρα, μας κατευθύνουν το νου προς το που θέλουμε να πάμε και κάποια στιγμή θα πάμε. Το πόσο σύντομα θα πάμε είναι ανάλογα με το πόσο αντίσταση προβάλλουμε προς το αποτέλεσμα. Και όταν λέω αντίσταση προς το αποτέλεσμα, είναι αυτές οι προσκολήσεις μας στο αποτέλεσμα και στο πόσο γρήγορα θα έρθει. Και επίσης προβάλλουμε και φόβο, έχουμε και τα δικά μας μπλοκ, δηλαδή ναι μεν το επιθυμούμε, το πιστεύουμε τη μία μέρα, την άλλη μέρα φοβόμαστε ότι δεν θα μας γίνει κιόλας. Θέλω οτιδήποτε επιθυμούμε, διαβάζουμε, μελετάμε τους στόχους μας, okay, αλλά να το αφήνουμε μετά. Let it go, αφήστε το, μην σας γίνετε μονή και μην προσκολάστε σε αυτό. Εμπιστευτείτε τη ροή της ζωής ότι θα σας φέρει αυτό που επιθυμείτε την κατάλληλη στιγμή και να ξέρετε ότι η κατάλληλη στιγμή είναι εκείνη η στιγμή που εσείς θα είστε απαλλαγμένοι από οποιοδήποτε μπλοκ, νούμερο ένα μπλοκ είναι ο φόβος, και από οποιαδήποτε αιμονή και προσκόλλησή σας προς το αποτέλεσμα. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό και θέλω να σας πω και ένα παράδειγμα. Έτσι, καμιά φορά θέλουμε κάτι να μας γίνει, θέλουμε, όταν χαλαρώνουμε και το ξεχάσουμε, τότε γίνεται.
Τι λέει, και λες, τι έγινε ρε εσύ. Ναι, γιατί έγινε, γιατί χαλάρωσες, το ξέχασες. Κάνουμε τι κάνουμε, αλλά το ξεχνάμε. Δεν μας γίνεται εκεί να έχουμε φόβο και να μην πιστεύουμε και αιμονή, δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν με πήρε τηλέφωνο, οχ, θα βρει και άλλη, γιατί με χώνω, δηλαδή είτε για σχέσεις είτε για οποιοδήποτε άλλο τομέα της ζωής μας. Χαλαρώνουμε, έτσι το μυστικό είναι λίγο να χαλαρώνουμε και να αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν όμορφα, ήρεμα και με τη ροή της ζωής.